Σήμερα θα δούμε το τι χρειάζεται να κάνεις για να πουλήσεις το παλιό σου iPhone. Πριν ξεκινήσω το βίντεο και πριν πω το οτιδήποτε, θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που έχετε υποστηρίξει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και φτάσαμε τους 3.000 συνδρομητές. Όλο αυτό που γίνεται το οφείλω σε εσάς και γινόμαστε όλο ένα και περισσότεροι. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε το βίντεο. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το τι χρειάζεται να κάνεις για να πουλήσεις την παλιά σου συσκευή. Πολλοί κατά καιρούς με έχετε ρωτήσει στα σχόλια και σας έχω απαντήσει λίγο πολύ το τι χρειάζεται, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βίντεο να απαντάμε σε όλους. Αν σου αρέσει το αρχείο του βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch και κάτω στην περιγραφή θα σου έχω link και για το Instagram. Έρχεται κάτι πολύ μεγάλο που καλό είναι να πας να ακολουθήσεις για να μην το χάσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια διαδικασία που χρειάζεται να κάνεις για να πουλήσεις την παλιά σου συσκευή. Όσοι είστε χρήστες iPhone, ξέρετε ότι τα iPhone έχουν μεγάλη μεταπολιτική αξία. Αν το πας σωστά. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα θα δούμε ποια διαδικασία χρειάζεται για να πουλήσουμε την παλιά μας συσκευή, γιατί θέλει να κάνεις κάποια πραγματάκια, ώστε όταν το πάρει ο νέος χρήστης, τότε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ούτε από την πλευρά σου, αλλά και εκείνος να μην έχει κάποιο θέμα κατά την εγκατάσταση και την έναρξη του κινητού του. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε τον εύκολο τρόπο και το πολύ easy που θα έλεγα εγώ, ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε και να φύγει από τα χέρια μας. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτή τη διαδικασία θα την κάνετε και σε περίπτωση που χρειαστείτε να το στείλετε στο service. Πολύ βασικό, το τονίζω αυτό το πράγμα, αν σε περίπτωση το στείλουμε σε service ή το πουλήσουμε, κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Επίσης, εάν είσαι χρήστης που θέλεις να αγοράσεις νέα συσκευή iPhone, θα σου έχω εδώ πέρα πάνω ένα βίντεο στο οποίο θα δεις το τι χρειάζεται να προσέξεις για την αγορά του νέου σου iPhone. Το πρώτο πράγμα φυσικά που θα κάνουμε είναι να κάνουμε εφεδρικό αντίγραφο. Θα σου έχω ακριβώς εδώ πέρα και ένα ακόμα βίντεο και κάτω στην περιγραφή το τι χρειάζεται να κάνεις για να το πουλήσεις και το τι χρειάζεται να προσέξεις όταν θα το αγοράσεις και φυσικά τι χρειάζεται για να κάνεις εφεδρικό αντίγραφο. Πατάμε ρυθμίσεις, πηγαίνουμε στο iCloud, κατεβάνουμε τέρμα κάτω, πηγαίνουμε πάλι iCloud, κατεβαίνουμε στη μέση περίπου και λέει εφεδρικό αντίγραφο ναι. Πατάμε το εφεδρικό αντίγραφο και μας γράφει ότι η πιο πρόσφατο εφεδρικό αντίγραφο έγινε στις 20 Οκτωβρίου. Προφανώς γιατί το τηλέφωνο το συγκεκριμένο το έχω απενεργοποιημένο και δεν το χρησιμοποιώ σαν βασικό τηλέφωνο. Οπότε δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Στις 20 Οκτωβρίου ήταν η τελευταία φορά που δούλεψε αυτό το τηλέφωνο, οπότε πολύ απλά θα το αφήσω έτσι. Μας ήρθε και μηνυματάκι. Πατάμε πίσω στο iCloud και βλέπουμε ότι έχει εφεδρικό αντίγραφο. Εάν σε περίπτωση δεν έχει εφεδρικό αντίγραφο, καλό είναι να κάνετε. Εάν δεν έχει χώρο το iPhone σας, θα πάτε και θα κάνετε εφεδρικό αντίγραφο μέσω iTunes. Θα κατεβάσετε το iTunes στον υπολογιστή σας είτε στο MacBook σας και θα κάνετε ένα εφεδρικό αντίγραφο μέσα στον υπολογιστή σας. Εάν σε περίπτωση δεν σας ενδιαφέρει να κάνετε εφεδρικό αντίγραφο, αλλά θέλετε να κρατήσετε μόνο τις φωτογραφίες σας, τότε πάρα πολύ απλά θα πάμε, θα συνδέσουμε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μας, θα μας βγάλει την ειδοποίηση ότι αυτός ο υπολογιστής είναι αξιόπιστος. Έτσι, πάρα πολύ απλά θα περάσουμε όλες τις φωτογραφίες από τον κινητό μας στον υπολογιστή μας. Γίνεται πολύ εύκολα η αντιγραφή επικόλληση της φωτογραφίας. Δεν μπορούμε να περάσουμε αρχεία μέσα στο iPhone, αλλά να βγάλουμε αρχεία από το iPhone γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε πάμε στον υπολογιστή μου και περνάμε εύκολα όλες μας τις φωτογραφίες backup μέσα στον υπολογιστή μας. Δεύτερο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε να κλείσουμε την έβρεση iPhone. Εάν πάμε στην αρχική πάλι του iCloud, δηλαδή ρυθμίσεις, τέρμα πάνω που είναι το όνομά μας, πατήσουμε πάνω και πάμε περίπου στην, όχι μέση, λίγο πιο κάτω, θα δείτε ότι λέει έβρεση. Εάν το πατήσουμε, λέει έβρεση iPhone, ναι. Πρέπει να το πατήσουμε και να την απενεργοποιήσουμε. Θα μας βγάλει να βάλουμε το συνθηματικό μας, θα το βάλουμε, είναι το συνθηματικό του Apple ID μας. Φυσικά έτσι. Και πατάμε return, που λένε και στο χωριό μου. Και τώρα λέει μπλα. Οπότε η έβρεση iPhone είναι απενεργοποιημένη. Πάρα πολύ ωραία, φτάσαμε στο σημείο που θέλαμε. Πηγαίνουμε πίσω, πηγαίνουμε στα γενικά, κατεβαίνουμε τέρμα κάτω και πατάμε επαναφορά. Μόλις πατήσουμε επαναφορά μας βγάζει όλα αυτά τα όμορφα πραγματάκια. Προφανώς δεν αγχωνόμαστε, δεν χρειάζεται καθόλου να αγχωθούμε. Λέει όλες ρυθμίσεις, περιεχόμενο iPhone και ρυθμίσεις, ρυθμίσεις δικτύου, λεξικό πληκτρολόγιο, επαναφορά, μπλα. Αυτό που πρέπει να πατήσουμε είναι το δεύτερο, περιεχόμενο και ρυθμίσεις. Μόλις το πατήσουμε,
Εάν δεν έχουμε κάνει εφεδρικό αντίγραφο, θα μας βγάλει αυτό το μήνυμα. Δεν έχει δημιουργηθεί εφεδρικό αντίγραφο δεδομένων εφαρμογών. Εάν επιλέξετε. Μπλα 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 μπλα. Πατάμε συνέχεια. Θα μας βγάλει άλλη μία ειδοποίηση που θα μας λέει: γίνεται αποστολή εγγράφων και δεδομένων στο iCloud. Εάν επιλέξετε σβήσιμο τώρα, θα χαθούν έγγραφα και δεδομένα τα οποία. Εάν το θέλετε ή αν έχετε περάσει τα δεδομένα σας, τότε πάρα πολύ απλά δεν θα το πατήσετε. Και θα πατήσετε σβήσιμο τώρα. Σε περίπτωση που πατήσουμε σβήσιμο τώρα, που δεν θα το πατήσω, στην προκειμένη περίπτωση για να μην χάσω τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, θα μας σβήσει το τηλέφωνο, θα κάνει δύο επανεκκινήσεις και μετά θα ανοίξει στο hello, hello, σε όλες τις λέξεις και σε όλες τις γλώσσες. Μετά πάρα πολύ απλά δίνετε το iPhone στο νέον, στο νέο. Μόλις τελειώσει η διαδικασία φυσικά, πάτε το δίνετε το τηλέφωνο στον νέο χρήστη και ο νέος χρήστης το ανοίγει σαν να μην έχει ανοίξει ποτέ. Όπως είπα, βασικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Το πρώτο πράγμα και το πιο βασικό είναι να κάνουμε εφεδρικό αντίγραφο. Σας έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο στο πώς να κάνεις εφεδρικό αντίγραφο. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι εάν σε περίπτωση αγοράσουμε εμείς το τηλέφωνο, τι χρειάζεται να προσέξουμε στην αγορά του νέου μας iPhone. Μεταχειρισμένο φυσικά έτσι, όχι καινούριο, γιατί το καινούριο προφανώς είναι ένα τηλέφωνο το οποίο ανοίξει πρώτη φορά και είσαι ο μόνος χρήστης που θα το χρησιμοποιήσει. Δεύτερο και βασικό πράγμα είναι να κάνουμε τα βήματα με τη σειρά. Το λέω πάντα σε κάθε βίντεο. Προσέξτε πάρα πολύ τη διαδικασία που γίνονται τα βίντεο και τον τρόπο που σας τα δείχνω. Γιατί τα λέω όλα μέσα αναλυτικά και αν προσέξετε ακριβώς το βίντεο πώς γίνεται, τότε θα καταλάβετε και εσείς τη διαδικασία και δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν σου αρέσει το YouTube βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάνεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, προφανώς το έχεις μάθει πλέον. Και κάτω στην περιγραφή θα σου έχω και το link του Instagram που θα έρθεις να ακολουθήσεις, γιατί πολύ σύντομα θα έχει κάτι πάρα πολύ μεγάλο και δεν πρέπει να το χάσεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.